Ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Δωδεκανήσου με πανελλήνια και πανορθόδοξη ακτινοβολία Πάνορμος Σύμης. Η Σύμη, το μικρό νησάκι των Δωδεκανήσων μεταξύ Ρόδου και Μικρασιατικών ακτών, με τα 77 ξοκλήσια και μοναστήρια που τα περισσότερα είναι αφιερωμένα στους παμεγείς ταξιάρχες. Υπάρχουν 9 μοναστήρια των ταξιαρχών όσα και τα τάγματα των ασωμάτων αγγέλων. Το πιο φημισμένο είναι ο Πανορμίτης, αφιερωμένος στον Αρχάγγελο Μιχαήλ που είναι και προστάτης της Σύμης. Βρίσκεται σε ένα απάνεμο όρμο στην νοτιοδυτική πλευρά της Σύμης και η ονομασία οφείλεται σε αρχαία προέλευση. Χτισμένο στα Βυζαντινά χρόνια πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού του Πανορμίου Ποσειδώνα. Έτσι ο Πανορμίτης πήρε όχι μόνο τη θέση αλλά και την ιδιότητα του αρχαίου θεού γιατί από τότε θεωρούνταν προστάτης των ναυτικών. Για την ετυμολογία του ονόματος Πάνορμος υπάρχουν δύο εκδοχές. Παν και όρμος ή παν και έρμος, τοποθεσία όπου είναι κτισμένη η μονή, τότε ήταν έρημη. Κτισμένη σε αρκετό πράσινο πάνω στη θάλασσα, υπάρχει εκεί τουλάχιστον από τον 15ο αιώνα. Η μονή γιορτάζει στις 8 Νοέμβρη και τις Πεντηκοστής με μεγάλη κοσμοσυρωή πιστών. Σπουδαία υπήρξε η ενίσχυση της μονής στην Ελληνική Επανάσταση του 1921, όπως αναφέρει η σημειακή παράδοση. Το καμπαναριό της μονής πανέμορφο ρυθμού μπαρόκ ροκοκό του 1905-1911, που είναι πανομοιότυπο της μονής Ζαγκόρσκ κοντά στη Μόσχα. Το εσωτερικό του ναού είναι εντυπωσιακό και πανέμορφο, φιλοτεχνημένο με αγιογραφίες και σε μεγαλύτερο μέρος φαίνεται ότι έχει φιλοτεχνηθεί από τον αγιογράφο νεόφυτο. Στη δεξιά πλευρά του ναού υπάρχει στον τοίχο τοποθετημένο εικονοστάση με την μεγαλόσωμη εικόνα του Πανορμίτη, τον πιο πολύτιμο θησαυρό του μοναστηριού αλλά και της Σύμης. Από επιγραφή που υπάρχει στη θαυματουργή ολόσωμη εικόνα του Πανορμίτη, μαρτυρείται ότι ασημώθηκε το 1724 από τον Ιωάννη Πελοποννήσιο με έξοδα των καπεταναίων του κλήρου και της κοινότητας της Σύμης. Υπάρχουν πλήθος αφιερωμάτων μπροστά στην εικόνα του Αρχαγγέλου, από τα οποία κατά καιρούς φυλάσσονται στο Μουσείο της Μονής, όπου φυλάσσεται εκεί και μεγάλος αριθμός ομοιωμάτων καραβιών, μικρών κουτιών και μπουκαλιών που έφερε εκεί η θάλασσα από πολύ μακριά. Υπάρχει παράδοση, ιδίως στους ναυτικούς, να βάζουν μέσα σε μπουκάλια χρήματα και ονόματα για να διαβαστούν κατά τις ακολουθίες και τα έριχναν στη θάλασσα και τα κύματά της με θαυμαστό τρόπο τα έφερναν τον Πανορμίτη ή σε άλλο αρχάγγελο. Λέγεται ότι ο αρχάγγελος είχε μια προσφυλή ασχολία να σκουπίζει τις αμαρτίες των πιστών. Οι σημειακοί λένε ότι δεν θα πρέπει να τολμήσει κανείς να μην του πάρει κάποια σκούπα ή άλλο τάμα γιατί ο Άγιος δεν χαρίζεται. Μέχρι που μπορεί να μην φύγουν τα καράβια αν κάποιος αθετήσει το τάμα του, μέχρι που εμφανίζεται και στα όνειρα εκείνων που αθετούν τις υποσχέσεις τους. Τα μέρη αυτά έχουν περπατηθεί από τον Ωνάση, από τους Pink Floyd και πολλές άλλες διεθνείς προσωπικότητες του 60 και του 70.
Πολύ όμορφη η αυλή του μοναστήριου με το ασπρόμαυρο βοτσαλάκι. Εάν βρεθείτε στη Σύμη, να δοκιμάσετε το σημειακό γαριδάκι. Είναι πεντανόστιμο.